Γεια σας φίλοι του Check Tech Now, Κώστας εδώ, γνωστός και ως της Paragon στα Games. Είναι το τρίτο μέρος των boss fights για το Terraria. Είναι το pre-hard boss fights, δηλαδή είναι πριν να μπούμε στο hard mode. Οπότε θα δούμε ότι είναι αρκετά εύκολα τα τέρατα. Αν και να σας πω την αλήθεια, όταν δεν έχεις εξοπλισμό τα τέρατα είναι αρκετά δύσκολα θα έλεγα. Λοιπόν, στο πρώτο βίντεο σκοτώσαμε το, πώς το είπαμε, το Eye of Cthulhu. Σε αυτό το βίντεο θα σκοτώσουμε το Skeleton Prime. Για κάποιο λόγο δεν έχω πάρει αξίνα μαζί μου. Αν θες λίγο σπάσει Παρασκευά, είμαι με τον αδερφό μου τον Παρασκευά. Αν θες σπάσει λίγο τα δέντρα σε παρακαλώ, να κάνουμε αρένα. Λοιπόν, και σπάσει λίγο και κάνω αρένα. Λοιπόν, το δουλεύουμε παράλληλα ταυτόχρονα. Να σας πω λίγο τι γίνεται. Το τρίτο boss στο Terraria είναι από τα πιο σκληρά. Λοιπόν, θα το βρούμε, να σας δείξω πού ακριβώς. Πάντα είναι στην άκρη τέρμα χάρτη δεξιά, δηλαδή είναι πριν από τη μία από τις δύο μεγάλες θάλασσες και πάμε full τέρμα άκρη του χάρτη, οπότε βρίσκουμε κάπου εδώ πέρα ένα ναό με κολόνες. Εδώ πέρα, όσο ο αδερφός μου φτιάχνει την αρένα που θα παλέψουμε, θα σας δείξω τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, να βάλω μερικά φώτα. Λοιπόν, πού είναι τα φώτα? Με τόσα αντικείμενα θα βάλω white lights για να βλέπουμε. Αυτό το boss, όπως και το Eye of Cthulhu, μπορούμε να το κάνουμε summon μόνο μάτι, μόνο βράδυ, και λέω μόνο μάτι, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένας ναός τον οποίο μπορούμε να ανοίξουμε. Απλά το θέμα είναι ότι αν πάμε να κατεβούμε κάτω στο ναό αυτόν, πέφτει μια τεράστια νεκροκεφαλή και μας σκοτώνει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα, γιατί απλά πεθαίνουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε. Λοιπόν, εδώ έξω υπάρχει ένας γέροντας, ο οποίος γέροντας έχει μια κατάρα. Δεν θα το πατήσω ακόμα, γιατί πρέπει πρώτα να φτιάξουμε μια αρένα για να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε τον Destroyer of Worlds. Είναι ένα από τα πιο δυνατά, ίσως το πιο δυνατό boss, και το συγκεκριμένο, επειδή είναι σχεδόν απέθαντο, σας συνιστώ να το σκοτώσετε με παρέα. Δηλαδή, εγώ για να καταφέρω, μπήκα με τον αδερφό μου τον Παρασκευά την πρώτη φορά. Είναι ένα από τα boss τα οποία, παιδιά, είναι, σηματοδοτούν την είσοδό σας σχεδόν στο hard mode. Απλά μετά από αυτό πρέπει να κάνουμε ένα από τα πιο δυνατά boss, το Flesh of... Αν και να σας πω, το Skeleton Prime είναι πραγματικά το πιο δυνατό από όλα, αλλά έχει άλλο ένα. Αλλά είπαμε, τρία μεγάλα boss στην αρχή. Το Eye of Cthulhu, το Eater of Soul ή αλλιώς Destroyer of Worlds, το σκουλίκι εκείνο, και ο Skeleton Prime. Λοιπόν, παιδιά, ο Skeleton Prime είναι δύσκολος και μπείτε με τους φίλους σας. Ας φτιάξω λίγο τώρα εδώ, γιατί δεν κουβαλάω αντικείμενα μαζί μου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχεις άλλα αντικείμενα με Παρασκευά για να το κλείσουμε? Να κλείσεις και από εδώ πέρα αυτό το κομμάτι που είναι ανοιχτό. Λοιπόν, βασική προϋπόθεση είναι να φτιάξουμε μια τεράστια αρένα. Όταν λέμε τεράστια, όσο πιο μεγάλη μπορείτε. Να τη γεμίσετε με campfires, γιατί θα το χρειαστείτε. Γιατί το συγκεκριμένο σκουλίκι, το συγκεκριμένο πραγματικά σκουλίκι είναι τεχνικά, αλλά αυτός ο σκελετός είναι πανδύσκολος. Λοιπόν, με το που είμαστε έτοιμοι, και όταν λέω έτοιμοι πραγματικά δεν πάμε ποτέ μόνοι μας να σκοτώσουμε το συγκεκριμένο boss, όπως σας είπα, και κάπου εδώ χρειαζόμαστε το όπλο που δυστυχώς έχασα. Όχι, δεν το έχασα, το έχω, το SGMG. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα σε αυτό το παπούλι που μοιάζει με Αγίου Βασίλης και πατάμε please battle my captor and free me, I beg you. Προφανώς τον έχει χαμαλωτήσει και δεν μπορεί να φύγει από αυτό το κάστρο ο παππούς Αγίου Βασίλης. Πατάμε curse. Αν το πατήσουμε βράδυ θα βγει το boss, αν το πατήσουμε μέρα δεν θα γίνει τίποτα.
και είμαστε έτοιμοι να το βγάλουμε. Αυτός είναι ο Skeleton Prime. Έχει τρία μέρη, δύο χέρια και ένα κεφάλι. Πιο σιγά λίγο, μην το σκοτώσεις κατευθείαν. Λοιπόν, έχει τρία αντικομμάτια. Είναι πολύ δυνατό, μην το βλέπετε έτσι. Ο σκοπός είναι να φάμε λίγο πρώτα τα χέρια, γιατί είναι πολύ δυνατά. Είναι πολύ γρήγορο, γι' αυτό κάνουμε όπως... Α, έπεσε και μετεωρίτης, τέλεια. Είναι από τα πιο δύσκολα boss. Και σκοπτώνουμε λίγο πρώτα τα χέρια. Και επίσης καλό είναι, σας είπα, να είμαστε δύο, γιατί συνήθως το σκελετός κυνηγάει τον έναν, οπότε ο άλλος μπορεί και βαράει. Γιατί αν είσαι μόνος σου, ο σκελετός θα σκοτώσει μόνο εσένα, θα σε κυνηγάει συνέχεια. Γι' αυτό είμαστε δύο άτομα, ώστε να μπορούμε να συνδυαστούμε και να το ρίξουμε πιο εύκολα. Αυτή τη στιγμή σας λέω έχουμε τα πιο δυνατά όπλα, γι' αυτό και πέφτει σχεδόν γρήγορα. Αλλά με τα normal όπλα θα πάρει λίγο παραπάνω όρο. Οπότε μόλις σκοτώσουμε και τα χέρια και το κεφάλι, πέφτουν κάποια αντικείμενα και κάποια κλειδιά. Έριξε κλειδί, δεν είδα. Λοιπόν, το σκελετός ρίχνει κάποια αντικείμενα, όπως ένα χρυσό κλειδί και κάποια άλλα πραγματάκια. Και τώρα, αφού σκοτώσουμε το σκελετό, είμαστε έτοιμοι σε φάση να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στο κάστρο αυτό. Λοιπόν, συνιστώ να μην μπείτε μόνοι σας, να μπείτε μαζί με το φίλο σας που θα παίξετε το τεράρια μέσα στο κάστρο. Γιατί το συγκεκριμένο κάστρο, ενώ είναι πολύ είναι βασικά είναι γεμάτο με αντικείμενα, τέλεια αντικείμενα και σχεδόν ανεξάντλητο. Δηλαδή, πραγματικά, αν και εμένα πιο πολύ μου αρέσουν τα έργα τέχνης που έχει, πόνι είναι αυτό. Μάλλον πρέπει να το πάρω αυτό. Λοιπόν, πού είναι το όπλο μου? Το πέταξα πάλι. Έχω μια συνήθεια πάντα όταν παίζω να χάνω τα όπλα μου. Λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολλά, πάρα πολλούς εχθρούς και πάρα πολλές παγίδες, καλό θα ήταν να κατεβείτε με ένα φίλο σας για να μπορέσετε να το κερδίσετε. Επίσης θα συνιστούσα να έχετε φτερά ή οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί ίσως την πέφτουν συνέχεια οι αντίπαλοι. Και επίσης θα συνιστούσα να είστε άδειοι από αντικείμενα. Αλλά ας πούμε έχει κρυφά δωμάτια τα οποία είναι γεμάτα με αντικείμενα, με παγίδες. Και ναι, πέταξε το όπλο μου το οποίο και έπεσε πού? Πάρε μου το ίνς. Δώσουμε λίγο το όπλο, thank you. Ναι, έχω ένα συνήθιο να χάνω τα όπλα μου πάντα. Λοιπόν, οπότε γυρνάμε σε όλο το μέρος όπου και μπορούμε να πάρουμε κρεβάτια, μπορούμε να πάρουμε έργα τέχνης. Σας είπα, υπάρχουν ειδικά στην δουλειά. Πέθανα, σοβαρά τώρα? Λοιπόν, ναι, αυτό κι αν είναι. Σας είπα, όσο δυνατός και να είσαι, μπορείς να πεθάνεις. Και πρέπει να ξαναπάω τώρα εκεί πέρα που είναι ο αδερφός μου, υπέροχα. Επίσης μπορείτε να μαζέψετε διάφορα αντικείμενα όπως κόκαλα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να νικήσετε, να φτιάξετε πανοπλίες σε κάποια ειδικά workbench. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά, πετώντας πας γρήγορα. Απλά αυτό είναι το κακό, επειδή πεθαίνεις πολλές φορές, είναι βαρετό γιατί πηγαίνω έρχεσαι, είναι αρκετά δύσκολο σας είπα. Γι' αυτό είστε δύο, ένας καλύπτει τα νότα σου και ο άλλος μαζεύει. Μπορείτε να μαζέψετε τέλεια αντικείμενα, τα πιο αγαπημένα μου είναι τα σεντούκια, τα οποία είναι δύσκολο να ανοίξουν, αλλά παίρνεις κάποια χρυσά κλειδιά και ένα demonite κλειδί, το οποίο σε αφήνουν να τα ανοίξεις. Λοιπόν, μόλις πέταξα τα potion μου. Ας χυλαριστώ λίγο. Όταν στέκεσαι μπροστά από campfire, χυλάρει το campfire εσένα. Απλά να ξέρετε ότι μετά το τελευταίο πατσάκι που βάλανε και προσθέσανε κάποια αντικείμενα, το συγκεκριμένο είναι λίγο πιο δύσκολο να σε χυλάρει full. Λοιπόν, βρίσκουμε διάφορα. Οπ, ανοίξαμε ένα σεντούκι. Και
Έλα, παιδιά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει μέσα το σεντούκι. Τα σεντούκια έχουν πολύ όμορφα πράγματα και... Ω, σαντουκί. Να προτιμάτε, το σαντουκί πραγματικά είναι ένα από τα πιο χρήσιμα πραγματάκια στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάτω. Όσο κατεβαίνουμε βρίσκουμε πιο πολλά αντικείμενα. Goblin Army has arrived. Ο συγκεκριμένος Goblin Army είναι στο σπίτι μας. Λοιπόν, κάπου εδώ. Πάλι έχασα το όπλο μου. Πω. Πες να είμαι και ο μόνος άνθρωπος που στο Terraria χάνει τόσες πολλές φορές το όπλο που έχει. Πού το έβαλα? Όπλο. Να το, εντάξει. Είμαι τυφλός πραγματικά. Δεν χρειάζομαι χιλ. Λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα θα πεθάνω, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, παιδιά, σας έδειξα το βασικό. Αυτό ήταν το τρίτο δύσκολο boss. Και τι κάνουμε, και κατεβαίνουμε σε αυτή την περιοχή εκεί κάτω. Όπου επίσης υπάρχουν κάποια... Goblin Army, μάλιστα. Και πέσαμε και σε περίπτωση όπου έρχεται το Goblin Army που κάνει ντου στο σπίτι μας. Λοιπόν, είναι λίγο εκνευριστικά τα άτοιμα. Λοιπόν, check tick now, ήμουν ο Κώστας, όσο σκοτώνουμε τα goblins που μας κάνουν ντου. Λοιπόν, παιδιά, ήταν το τρίτο boss. Το επόμενο που θα κάνουμε είναι το Worm of Flesh. Wall of Flesh, τέλος πάντων, ένα πράγμα, μια μάζα είναι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Check tick now, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα subscribe, για τα καλά σας σχόλια. Έρχονται και άλλα βιντεάκια. Τα τρία μεγάλα boss fights πριν από το hard mode έφτασαν και έγιναν, και σειρά έχει το πως θα μπούμε στο hard mode. Καλό σας βράδυ.